Γεωργία Καρατζιώτη, καλησπέρα. καλησπέρα. Να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από την ελληνική πλευρά. Λοιπόν, Νίκο, τα μάτια είναι στραμμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπάρχει σχεδιασμό λοιπόν για άμεση αντίδραση και παρακολουθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν τι τουρκικέ κινήσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, το Αμπτούλ Χαμιτχάν παραμένει στο λιμάνι τα Σουντζού τη Μερσίνα, ενώ οι μόνε κινήσει που έγιναν σήμερα είναι ότι κατέβηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα δύο ανεφοδιαστικά πλοία. Βρίσκονται τώρα στο λιμάνι τα Σουντζού, εκεί βρίσκονται και άλλα δύο βοηθητικά πλοία του τουρκικού ναυτικού. Ενώ μέχρι σήμερα, γιατί για αύριο δεν γνωρίζουμε ποιο είναι ο σχεδιασμό, δεν κινήθηκαν τουρκικά πολεμικά πλοία. Δηλαδή δηλαδή τουρκικέ το πολεμικά. Ακριβώ στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι όπως σήμερα επίσης, δεν είδαμε δεν κάτι έχουν τέτοιο. Έχει εκδώσει και ναύτεξ για να ξέρουμε ποιε περιοχέ δεν έχουν. Μέχρι στιγμή δεν έχει εκδοθεί ναύτεξ. Πιθανότα θα εκδοθεί αύριο νωρί το πρωί, λίγο πριν εφαρμογή τη από τον ίδιο. Ε, θα ακουστεί μάλλον η περιοχή από τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο και συνέχεια θα εκδοθεί ναύτεξ. Ενώ τώρα σύμφωνα με στρατιωτικέ πηγέ και εκτιμήσει. Το γεωτρύπανο, όπω μου έλεγαν οι πηγέ μου, θα κινηθεί μεταξύ Τουρκία, να δούμε λοιπόν και το χάρτη και κατεχωμένων, για να δημιουργήσετε τελεσμένα στην υφαλοκρηπίδα του ψευδοκράτου. Όμω, ο Ενίκο, υπάρχει πάντα και το σενάριο ε, οι Τούρκοι να θέλουν να προκαλέσουν την ελληνική πλευρά. Βέβαια, έχει τι λιγότερε πιθανότητε. Αυτό προβλέπει, βέβαια, και την άμεση αντίδρασή μα. Να ακολουθεί λοιπόν το γεωτρύπανο τη διαδρομή του Ορουτσιρέη στο καλοκαίρι του 2020 και να προχωρήσει στο τριεθνέ σημείο συνάντηση των Άω Ελλάδα, Κύπρου και Αιγύπτου για να ζητήσουν συνέχεια διαπραγματεύσει αλλά και να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το παράνομο μνημόνιο. Βλέπουμε εδώ και το χάρτη, πραγματοποιώντα γεωτρήσει μεταξύ Κρήτη. Ρόδου και Καρπάθου. Αυτό Αθήνα... είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Το πιο ευαίσθητο σημείο. Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών τη δικαιωμάτων. Έχουμε ενημερώσει του συμμάχου μα. Δεν είναι τυχαίε οι δηλώσει ούτε τη γαλλική ούτε και τη γερμανική πλευρά υπέρ των ελληνικών θέσεων το τελευταίο διάστημα. Αλλά και μια σημαντική εξέλιξη. Όπω έμαθα σήμερα, ο στρατηγό Καβόλε, ανώτατο διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπη, μετέφερε στην Άγκυρα το μήνυμα για αυτοσυγκράτηση. Ενώ τέλο, Νίκο, να σου πω. Είχε έρθει εδώ, είχε δει τον Νίκο Παναγιοτόπουλο. Και, και τον αρχηγό Γεθά στρατηγό Φλόρο. Ενώ λαφάνικο να σου συμβαίνει. Την ώρα που στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου υπάρχει συγκέντρωση συμμαχικών δυνάμων, υπάρχουν γαλλικά πολεμικά, αμερικανικά πολεμικά και το αεροπλανοφόρο Τρούμαν, το αμερικανικό θηριώδη αεροπλανοφόρο, βρίσκεται στο Ιόνιο. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά να σε ευχαριστήσουμε. Ένα σκηνικό ετοιμασία για πανενδεχόμενο. Α ελπίσουμε εκεί να μείνουμε, Γεωργία Γαρατζιώτη.